για τη σημασία και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την καθημερινότητα του και την ευμάρεια του και την καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορεί να του προσφέρει. Εμείς αγωνιζόμαστε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά το έργο μας δυστυχώς δεν φτάνει στον Κύπριο πολίτη. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ευθύνη έχουν και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και άλλοι παράγοντες που δεν είναι ζήτημα πια να αρχίσουμε να κατανέμουμε ευθύνες αυτή τη στιγμή και να κάνουμε δίκες από τηλεοράσεως. Ωστόσο, θα ήταν καλύτερα να υπήρχε μια σωστότερη επικοινωνία. Για παράδειγμα, προχτές υπήρχαν 10 τηλεοπτικά συνεργεία από την Ελλάδα και τα 10 τηλεοπτικά συνεργεία μας κυνηγούσαν ξοπίσω να δώσουμε συνεντεύξεις και δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε στην Κύπρο ένα τηλεοπτικό συνεργείο από την στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, για να καθίσουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά δεν θυμάμαι πότε ήταν. Επίσης, οι σχέσεις μας με την εκτελεστική εξουσία. Κάθε φορά που ανεβαίνει ένας Ελλαδίδης υπουργός θα δει όλους τους ευρωβουλευτές ή τουλάχιστον θα δει μια μεγάλη μερίδα από αυτούς. Εγώ και πάλι δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε ένας υπουργός από εμάς από την Κύπρο και ζήτησε να μας δει. Ξέρετε ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν τεράστια σημασία στο να κοινοποιείται στο λαό το έργο και η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάχει, θέλω να μου πείτε και να το απαντήσει αυτό και ο κύριος Χριστοφόρου αμέσως μετά και να ολοκληρώσουμε. Δυστυχώς, επειδή τράβηξε ο χρόνος μας σήμερα λόγω δεδομένων που ήταν έξω από εμάς, πρέπει να προλάβουμε λίγο από την Βασιλόπιτα, διότι αν αργήσουμε κι άλλο δεν θα προλάβουμε τίποτα. Σύντομα, λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς βλέπει την Κύπρο και με δεδομένο τα όλα όσα βλέπουμε εμείς εδώ με το σύστημα δικαιοσύνης, την κάθοδο της Επιτροπής Γκρέκο, τις συστάσεις που μας δίνουν, αλλά εμείς δεν συμμορφωνόμαστε. Ναι, κοιτάξτε, θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη εικόνα και όσον αφορά τις υπηκότητες που θεωρείται ένα πάρα πολύ αρνητικό στοιχείο και όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα και όσον αφορά την εικόνα της δικαιοσύνης και ό,τι εκπέμπουμε και όσον αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τον έλεγχο, τον αυτοέλεγχο που πρέπει να απαιτείται. Για την ώρα δεν έχω ακούσει κανένα ευρωβουλευτή να έχει θέσει αυτά τα ζητήματα δημόσια και κατά τη γνώμη μου είναι αυτή η αίσθηση του πατριωτικού καθήκοντος να υπερασπιστούμε τον τόπο μας όσο το δυνατόν ισχυρότερα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κάποια στιγμή κάποιες αλήθειες θα πρέπει να αλεχθούν και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει καταλυτικά ούτως ώστε αυτά τα ζητήματα να διορθωθούν, ναι, θα έχουμε και εμείς ευθύνη αν δεν το θέσουμε στο κατάλληλο επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφόρου. Εγώ δεν έχω παρά να συνηγορήσω και να υπερθυματίσω τα όσα αναφέρει η αγαπητή Ελένη, να επιβεβαιώσω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο μετρά σε μεγάλο βαθμό η παρουσία και η εμπειρία και η δεκάχρονη πορεία που όλοι γνωρίζετε της αγαπητής Ελένης στο Ευρωκοινοβούλιο να αποτελεί ψευδή μάρτυρα της προσφοράς αλλά και της σημαντικότητας του να έχει τέτοιους μάχημους πολιτικούς ευρωβουλευτές στην πρώτη γραμμή ανεξάρτητα σε ποιο χώρο ανήκουν ή ποιον εκπροσωπούν. Σημασία έχει στα ζητήματα που αφορούν την Κύπρο, είμαστε μια γροθιά ενωμένη και είναι σημαντικό να έχεις έμπειρους ευρωβουλευτές που να δίνουν τις μάχες και να έχουν τις διασυνθέσεις για να μπορέσουν να προβάλλουν και να προωθήσουν. Έχει απόλυτο δίκαιο το ότι η παρουσία της στο ECR έπαιξε θετικότατο ρόλο για τις υποθέσεις της δικές μας, γιατί πήραμε ψήφους από εκεί που δεν περνάμε παλαιότερα, ακριβώς λόγω μιας αρνητικής στάσης για τις θέσεις μας εκ μέρους του ECR, του κόμματος στο οποίο βρίσκεται σήμερα η αγαπητή Ελένη, που με την παρουσία τη δικιά της όντως υπήρξε ένας ισχυρός καταλυτικός ρόλος και παράγοντας για να έχουμε και αυτήν την μεγάλη ομάδα μαζί μας στα μεγάλα εθνικά μας ζητήματα. Άρα είναι σημαντικό ακριβώς να γνωρίζουν και οι πολίτες το τι παράγεται αυτά τα χρόνια και τι δυνατότητες υπάρχουν και για την επόμενη μέρα που είναι οι ευρωεκλογές. Σας ευχηθώ και εγώ από καρδιά στην αγαπητή Ελένη καλή επιτυχία στην επόμενη μάχη που δίνει, που είναι και μάχη για την ίδια, αλλά πιστεύω είναι και μάχη για την ίδια την Κύπρο. Καλή επιτυχία θα σας ευχηθώ και εγώ και στους δύο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο Μεσημέρι και Κάτι. Εμείς κυρίες και κύριοι θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα είναι εδώ μαζί μας ο τέος Πρίτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθότι τις τελευταίες ημέρες του Πανεπιστημίου Κύπρου, που καθότι τις τελευταίες ημέρες έχει παραδώσει σκυτάλι. Βρέθηκε στην Ανταρκτική πρόσφατα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μοιραστούμε και την εμπειρία του γι' αυτό
το κομμάτι. Θα μας πει λοιπόν τις εξελίξεις και από εκείνο το μέτωπο που είναι συνεργασία με ένα άλλο πανεπιστήμιο. Με το Πανεπιστήμιο Σόφιας, Κλίμεντ Οχρίσκη. Το λέω σωστά. Κύριε ναι, Πρίτανη, ναι, θα σας λέω. Μια χαρά το λέτε, ναι, βέβαια. Λοιπόν, παραδώσατε σκυτάλι καταρχάς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ναι. Στον κύριο Τάσο Χριστοφίδη, πλέον είστε ο τέος. Είναι ένα πανεπιστήμιο που έκανε πολλά κατά τη δική σας θητεία. Γιατί το Πανεπιστήμιο Κύπρου θριαμβεύει, λοιπόν? Κοιτάξτε, νομίζω όλα αυτά τα 12 χρόνια ήμουν, ξέρετε, προηγουμένως 4 χρόνια αντιπρίτανης, μετά 8 χρόνια πρίτανης. Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό που ήταν πριν 8 χρόνια. Έχει πλέον μια διεθνή προβολή. Όλοι μας αναγνωρίζουν. Έχει και πρεστίζ διεθνώς πλέον. Όλοι μας αναγνωρίζουν, όλοι βλέπουν τι κάνουμε. Έγιναν πάρα πολλά βήματα βέβαια και στο παρελθόν. Πιστεύω όμως αυτή η οκταετία ήταν μια οκταετία πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Γιατί ξέρετε, αυτή η οκταετία ξεκίνησε με δύσκολα λόγω και της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, αυτό το σύνθημα το οποίο πολύ συχνά το ακούω από τους πολιτικούς, ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία, εμείς όχι απλά το είχαμε ως σύνθημα, εμείς το αποδείξαμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν την κρίση φέραμε γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την Τράπεζα της Ανάπτυξης της Ολής Ευρώπης, από δωρεές, από διαρθρωτικά ταμεία και καταφέραμε σιγά σιγά ουσιαστικά να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια τεράστια υποδομή που είναι η Πανεπιστημιούπολη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερα σχέδια τα οποία είναι έτοιμα, αρχίζει η υλοποίησή τους πολύ πολύ σύντομα, έχουν την χρηματοδότησή τους, έχουν τους δωρητές τους, έχουν τους επενδυτές τους, αρχιτεκτονικά σχέδια εξαιρετικά. Η Πανεπιστημιούπολη είναι ήδη ένα εργοτάξιο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη χρονιά που μπαίνουμε θα δείτε ότι θα γίνει ακόμη ένα τεράστιο εργοτάξιο, όπου ουσιαστικά εκεί, κατά την άποψή μου, αλλάζει η μοίρα του τόπου μας. Είναι η Πολυτεχνική, η οποία βρίσκεται ένα χρόνο μακριά από το τέλος της, ουσιαστικά από την υλοποίησή της. Ένα κτίριο το οποίο είναι το μεγαλύτερο, το πιο ενδιαφέρον κτίριο, το οποίο χτίστηκε ποτέ στην ιστορία της πατρίδας μας για εκπαίδευση. Μιλάμε για 37.500 τετραγωνικά μέτρα, 60 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα κτίριο το οποίο θα μπορούν να εργάζονται τουλάχιστον 1.500 ερευνητές. Ωραία, πολύ. Έτσι. Είναι η βιβλιοθήκη, λοιπόν. Είναι η βιβλιοθήκη η οποία τελείωσε. Την είδαμε τη βιβλιοθήκη, τη θαυμάσαμε. Θέλω να μου πείτε και λίγα λόγια, δύο λόγια, για την εμπειρία σας στην Ανταρκτική. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα άλλο πλανήτη. Mm-hmm. Μιλάμε συνθήκες εντελώς διαφορετικές. Ήμουν πραγματικά τυχερός που ήμουν μέρος αυτής της αποστολής. Το 2020 θα βρεθώ και πάλι εκεί με μια μεγάλη ομάδα από φοιτητές. Προσπαθώ τώρα μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουμε ένα δικό μας πρόγραμμα όπου θα πηγαίνουμε εκεί με φοιτητές, γιατί πιστεύω ότι η παρουσία των φοιτητών στην Ανταρκτική θα δώσει μια άλλη διάσταση, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι αυτό το αίσθημα, αν θέλετε, το exploration, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακριβώς όλες οι χώρες, οι οποίες περίπου 54 χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί, όλες αυτές οι χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν νέους ανθρώπους, οι οποίοι να αναπτύξουν αυτό το αίσθημα, αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά να ανακαλύψουμε το καινούριο, να ζήσουμε σε κάτι καινούριο. Και πιστεύω και για τους Κύπριους φοιτητές αυτό θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Η Κυπριακή Πολιτεία πρέπει πολύ σύντομα να υπογράψει τη Συνθήκη της Ανταρκτικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να συμμετέχουμε. Mm-hmm. Είχα γράψει ένα άνθρωπο πριν μερικές μέρες. Μίλησε επίσης, έστειλε και ένα μήνυμα στον Υπουργό Εξωτερικών. Ελπίζω να προχωρήσουμε σύντομα στην υλοποίηση αυτής της υπογραφής. Σας ευχαριστούμε πάντως από καρδιάς για το σημαντικό έργο που έχετε κάνει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου και σας ευχαριστώ προσωπικά που ήσασταν στο Μεσημέρι και Κάτι. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε οικονομικό ένθετο με τον Σωκράτη Ιωακήμ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τον δικηγόρο Γιάννη Ιωάννου, πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών του Παγκύπριου Συνδέσμου Δανειοληπτών, φιλοξενούμε στο σημερινό μας οικονομικό έθετο. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Σοκράτη. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Λοιπόν, είδαμε και προηγουμένως τα ρεπορτάζ με την διαμαρτυρία των κατόχων τραπεζικών αξιογράφων. Είναι ένα μεγάλο θέμα η εκδίκαση των υποθέσεων και από το ανώτατο δικαστήριο αλλά και από τα επαρχιακά δικαστήρια. Και το αίσθημα που υπάρχει είναι ότι έχουμε δικαιοσύνη à la carte στην Κύπρο. Και θα ήθελα το σχόλιο σου. Δεν θα συμφωνούσα απόλυτα ότι έχουμε à la carte δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει να φυλάγεται ως κόρη οφθαλμού. Εγώ παραδοσιακά και μέσα από την οικογένειά μου, αλλά και μέσα από την ευρύτερη οικογένεια στην οποία ανήκω, δηλαδή την οικογένεια των δικηγόρων, ένιωθα και εξακολουθώ να νιώθω ότι αυτή η εξουσία, αυτή η ανεξάρτητη εξουσία, η δικαστική, είναι ό,τι καλύτερο είχαμε στην Κυπριακή Πολιτεία. Όλα αυτά που τεχταίνονται σήμερα, μετά από τις καταγγελίες του συνάδελφου Νίκου Κληρίδη, θλίβουν ολόκληρο τον δικηγορικό κόσμο και όχι μόνο. Όμως, θα ήθελα με παρησία να αναφέρω ότι δεν πρέπει να στηθούν λαϊκά δικαστήρια για να δικαστούν κάποιοι δικαστές, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μια αιμοδιψία. Για να είμαστε σωστοί και με τους εαυτούς μας, αλλά και με τους οποιουσδήποτε εγκαλούμενους συνανθρώπους μας, για να είμαστε σωστοί θα πρέπει να αφήσουμε τις νομότυπες διαδικασίες και μάλιστα με ταχύρυθμο να επιληθούν αυτού του θέματος. Έχω την πεποίθηση ότι στα πλαίσια αυτών των λαϊκών δικαστηρίων θα υπάρξει και η υπερβολή και η παραπληροφόρηση, αλλά κυρίως η παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Ποια είναι η αλήθεια, λοιπόν? Η αλήθεια δεν θα λεχθεί από το στόμα ενός ταπεινού δικηγόρου. Η αλήθεια θα διαφανεί μέσα από σωστές νομότυπες διαδικασίες. Ακούσαμε εισηγήσεις πολύ σωστές για την κάθοδο της Γκρέκο. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα εξυπηρετήσει ευρύτερα το δικαιοδοτικό περιβάλλον της Κύπρου. Δεν θα δώσει όμως λύσεις. Η Γκρέκο ήρθε ξανά στην Κύπρο και όλοι το ξέρουμε. Έδωσε εισηγήσεις 15-16 παραγράφων. Έχουν κοφεύσει οι αρμόδιοι περί των εισηγήσεων της Γκρέκο. Άρα πρακτικά πώς επιλύεται το πρόβλημα? Έχω την εντύπωση ότι αφενός μεν θα πρέπει οι αρμόδιοι να προστρέξουν στην νομοθεσία, στο νόμο 33 του 1964 που αφεαυτού ομιλεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, στο άρθρο 157 του Συντάγματος, θα πρέπει η νομοθετική εξουσία επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να νομοθετήσει όπως πρέπει και όχι όπως νομοθετούσε την Μαύρη Κυριακή του Ιούλη, όταν ψήφιζε νομοθεσίες οι οποίες ουσιαστικά εκστεγάζουν την κυπριακή κοινωνία. Κυριακάτικα, παρακαλώ, αγαπητέ Σοκράτη. Και μάλιστα, μια και έκανα αναφορά στην Μαύρη Κυριακή του Ιούλη, θα πω ότι αυτοί οι κύριοι που ψήφισαν τη συγκεκριμένη νομοθεσία έχουν παρακάμψει ήδη τις υφιστάμενες δικαστικές υποθέσεις. Εγώ έχω σαν δικηγορικό γραφείο αγωγές εναντίον τραπεζών. Πριν καν εκδικαστούν οι αγωγές εναντίον τραπεζών για καταχρηστικές χρεώσεις, ήρθε η Βουλή, νομιμοποίησε όλες τις καταχρηστικές χρεώσεις, είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν εάν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις και προχωρώ και δίνω εξουσία σε ποιους? Στις τράπεζες που με έκλεψαν, νομιμοποιώ τα υπόλοιπα που οι τράπεζες έχουν καταλήξει και προχωρούν μέχρι και σε ηλεκτρονικές εκποιήσεις. Εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αγαπητά Σοκράτη, ζήτημα συνταγματικότητας του νόμου. Έχουν περάσει 7 μήνες και δεν έχει ασχοληθεί κανένας με αυτό το ζήτημα και έχουμε τους συνανθρώπους μας να μην κοιμούνται τη νύχτα επειδή ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η συνταγματικότητα του νόμου. Και σου λέω με ιδιαίτερη παρησία ότι αυτός ο νόμος δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταστεί αντισυνταγματικός. Παρακάμπτει. Όταν εκδικαστεί. Πότε θα εκδικαστεί? Λέω λοιπόν ότι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, πρέπει να είμαστε
έντιμοι, συνεπείς, σωστοί πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους. Ένα άλλο ερώτημα είναι, θα διερωτηθεί κάποιος, καλά, επειδή εγώ είμαι συγγενής με κάποιο δικαστή, είμαι φίλος με κάποιο δικαστή, δεν πρέπει εγώ να προσφεύγω στη δικαιοσύνη? Έχω απολέσει αυτό το δικαίωμα? Πολύ εύστοχη ερώτηση. Είμαστε μια μικρή πολιτεία των 700-800 χιλιάδων. Έχουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, υιοθετήσει το αγγλοσαξονικό σύστημα, στο οποίο λειτουργούν ένορκοι. Να. Στην Κύπρο δεν μπορούμε να έχουμε ενόρκους, γιατί είμαστε λίγοι. Να. Επομένως, δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα δικαιοδοτικό όργανο από την πολιτεία. Αποφασίζουν δικαστές. Οι δικαστές μπορεί να έχουν μέχρι και δάνειο σε μια τράπεζα, όπως έχουν όλοι, και να εξαιρεθούν από αυτές τις υποθέσεις. Δεν θα έχουμε δικαστές να δικάσουν. Σας διαβεβαιώ. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν και κανονισμοί. Άρα ζητούν μπορούν... τα δικαστές χωρίς δάνεια στην ουσία. Λοιπόν, και ποιος δεν έχει δάνεια σήμερα? Εγώ θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα, το οποίο λέω πάντα και το λέω με τον πιο έντονο τρόπο. Έχουμε δικαστές διαμάντια. Και ένα παράδειγμα θα δώσω. Ο δικαστής ο κύριος Σάντης. Ο άνθρωπος από την πρώτη ημέρα που ετέθη ενώπιον του υπόθεση τράπεζας είπε: δεν δικάζω υπόθεση της συγκεκριμένης τράπεζας και αυτό εξαιρούμε. Και ούτε λέει γιατί και πώς. Έχουν όλοι την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Αυτό που κάνει ο κύριος Σάντης, μακάρι να το κάνουν όλοι και εγώ θα υποκληθώ. Ναι. Τώρα, εκποιήσεις. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο και συνέπειες κοινωνικές και οικονομικές. Έχω την εντύπωση, για να μην πω την πεποίθηση, ότι στο βωμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων των τραπεζών, δηλαδή ιδιωτικών ιδρυμάτων, έχει υποθηκευθεί ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία. Εξαρτάται η κυπριακή κοινωνία αν είναι δυνατόν από ιδιωτικούς οργανισμούς κερδοφορίας, όπως είναι οι τράπεζες. Δεν έχουν δημιουργηθεί αντισταθμιστικά κέντρα, οικονομικά κέντρα, για να μπορούν να στηρίξουν την κυπριακή οικονομία. Θεωρώ αδιανόητο, παραδείγματος χάρη, η ελληνική οικονομία να εξαρτάται μόνο από την Εθνική Τράπεζα. Παράδειγμα. Στην Κύπρο έχουμε δύο συστήματα. Ή να εξαρτάται η οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας από την Barclays. Αυτά μόνο στην Κύπρο συμβαίνουν. Μόνο. Επιτέλους θα πρέπει να διερωτηθούμε ποιους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Οι βουλευτές μας, ποιους θέλουν να εξυπηρετήσουν? Θέλουν να εξυπηρετήσουν αυτούς που τους εξέλεξαν για να τους προστατεύσουν ή θέλουν να εξυπηρετήσουν τρεις τράπεζες? Κάποιοι θα μπορούν να ισχυριστούν όμως ότι οι τράπεζες με την κυπριακή οικονομία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Οπότε, όταν δεν πάει καλά μια τράπεζα, δεν θα πάει καλά η κυπριακή οικονομία, δεν θα ευημερούν οι πολίτες. Είναι και αυτό το επιχείρημα. Και κλείνουμε με αυτό το σχόλιο. Είναι τεράστιο θέμα. Θα έχουμε ένα λεπτό. Θα μπορούσα να μιλώ επί μακρόν. Εάν μια οικονομία εξαρτάται από τρεις τράπεζες επειδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τότε... Δεν είναι. Τότε μη κακομάς, να το πω κυπριακά. Άλλο να είσαι το μεγάλο δοχείο που λέγεται κοινωνία και να συγκοινωνείς με ένα μικρό δοχείο που λέγεται τράπεζα, και άλλον το μεγάλο δοχείο να είναι η τράπεζα και το μικρό δοχείο να είναι η κοινωνία. Αυτό γίνεται. Βεβαίως αυτό γίνεται. Εγώ λέω να υπάρχει κάποιον κάποιον ισοζύγιο. Οι τράπεζες δεν έχουν συμφέροντα. Δηλαδή, γιατί κάποιος να μην πληρώνει και η τράπεζα να μην είναι εκτεθειμένη? Γιατί να πληρώνουμε εμείς για αυτό που δεν πληρώνει? Εάν εσύ έχεις μια επιχείρηση και πουλάς κάποια προϊόντα και πουλάς αυτά τα προϊόντα και δέχεσαι να σε πληρώσει ο αγοραστής μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και δεν σε πληρώνει, ποιος ευθύνεται, εγώ ή εσύ? Ευχαριστώ πολύ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλοι τηλεθεατές, έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό μας ένθετο. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Αγαπημένοι ηθοποιοί και ερμηνευτές σε ένα ξέχαστο γλέντι. Την υγειά μας, ρε παιδιά. Νέο επεισόδιο. Σάββατο στις 11:30.
Η εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι δίνει την ευκαιρία σε ένα τυχερό με τρεις φίλους του για να απολαύσουν μια διανυκτέρευση στο παραδοσιακό πανδοχείο Λινόσιν στην Κακοπετρία. Τηλεφώνησε τώρα στο 931-200, απάντησε σωστά στην ερώτηση που ακολουθεί και μπε στην κλήρωση για να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει μια διανυκτέρευση για 4 άτομα στο Λινόσιν. Σε ποια επαρχία βρίσκεται η Κακοπετριά? Λευκοσία, Λάρνακα ή Λεμεσό? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στη σελίδα sigmatv.com. Το Super Weekend στην καλύτερη του φάση. Μίλα Pink, συσκευασία 1 κιλό, 2,39. Λούντζα φέτες αγρικία, 37% φθηνότερα, 2,49. Χωριάτικες ραβιόλες, η κουζίνα μου, 37% φθηνότερα, 1,69. Και παντελόνι φούτερ, 9,99. Λίπου, επίσημος χορηγός διατροφής πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και παιδικών πρωταθλημάτων Grassroots. Μαζί σε κάθε φάση. Θελήσαμε να πάμε Λεμεσό και το κάναμε. Χαλαρή διάθεση, μυρωδιά από θάλασσα και παρέα ένα αγαπημένο ζευγάρι και αποκαλυπτικό. Είναι καλός μπαμπάς. Είναι τέλειος μπαμπάς. Θα σας το αποκαλύψουμε. Και έρχεται και το κοριτσάκι. Πρέπει να το πρόσεξες ότι έχει αλλάξει από τον καιρό που με έχει γνωρίσει. Έκλεψα, ατίμασα κάποιο, καταχράστηκα τα χρήματα οποιοδήποτε. Με το πιλάτες φεύγει η κοιλιά. Συγγνώμη, Ανδρέα, που ρωτάω για σένα, αλλά καταλαβαίνεις, ενδιαφέρομαι. Όταν γνωρίσει κάποιον, σχεδόν αμέσως μπορεί να αντιληφθεί τι χαρακτήρας είναι. Εγώ μπορεί να τρώω τον ένα μπάτσο πίσω από τον άλλο. Θα πεις ένα καλό λόγο για μένα και εγώ θα πω για σένα. Έτσι, να κάνω. Έτσι πρέπει, πες ένα καλό λόγο. Καλύτερη. Είσαι ο καλύτερος. Περιορέξεως. Πιστεύω στο Θεό που καθοδηγά τα πάντα. Νέο επεισόδιο, Κυριακή, στις 5:30. Την εκπομπή χορηγεί το σχέδιο καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Νέο ανταμοιβή app από την Τράπεζα Κύπρου. Η NetInfo παρουσιάζει 31 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενίας στη Λευκοσία το πρώτο συνέδριο Digital Banking and Payments. Το συνέδριο επικεντρώνεται και αναδεικνύει τη νέα τραπεζική εποχή με τη διεύρυνση της συμβουλής προς τις καινοτόμες λύσεις στα payments και την αυξανόμενη υιοθέτηση των open platforms από τις τράπεζες στην πορεία μετάβασης προς το digital banking. Μέσα από τις επιταγές της κανονιστικής συμμόρφωσης όπως το PSD2 δημιουργούνται προκλήσεις, νέες ευκαιρίες αλλά και συμμαχίες τραπεζών και fintechs, οι οποίες υποστηρίζονται από κατάλληλες τεχνολογίες αιχμής. Διοργανωτές, εκδοτικός οίκος Δίας και Μπούσιας Communications. Χορηγός, Zorbas Catering. Χορηγός επικοινωνίας, Economy Today. Δηλώστε συμμετοχές τώρα στο www.digitalbankingcy.com. Αυτή την Κυριακή στη σημερινή. Να παραιτηθεί ή όχι ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου? Τι λένε οι πολίτες? Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της IMR. Μαζί το περιοδικό OK. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με τη σημερινή. Εδώ ο ήλιος ξυπνά την ομορφιά και σταματά το χρόνο. Εδώ ένα αρχαίο αμπέλι έχει τις ρίζες του σε λάβα και αναπνέει θάλασσα. Στα φύλλα του η Απιβίτα ανακάλυψε το ελιξίριο της νεότητας. Νέα Wine Elixir με πολυφενόλες από αμπέλια Σαντορίνης. Βασισμένη στην επιστήμη της επιγενετικής, ξυπνά τη νεότητα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Νέα Wine Elixir. Ξύπνημα νεότητας. Κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την 17η αγωνιστική του προαθλήματος ΣΥΤΑ, στην οποία δεσπόζονται αρπή κορυφής ΑΕΛ από ΕΛ. Πάμε στην κάρτα μας να δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Αυλαία αύριο Σάββατο με δύο αγώνες, στις 5 Ομόνια Νέα Σαλαμίνα και στις 7 Ερμής Απόλλων. Συνέχεια την Κυριακή με άλλους τρεις αγώνες. Στις 4 το μεγάλο ντέρπι ΑΕΛ από ΕΛ, στις 5 Αλκή Πάφος και στις 6 Ανόρθωση Ένωση. Αυλαία την Δευτέρα στις 7 το βράδυ με το παιχνίδι Δόξα ΑΕΚ.
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κροάτη επιθετικού Αγκάνοβιτ στην ΑΕΛ, ενώ η ανόρθωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού Νίκολα Στεφανέλη, ενισχυμένος με Μπέζιακο από ΕΛ στον τέρπι με την ΑΕΛ. Άλλη μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Απόλλωνα. Μετά την πρόκριση στο ΟΓΑΣΥ σε βάρος της Ομονίας αντιμετωπίζει αύριο τον Ερμή στο Αμόχωστο, στοχεύοντας την νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή και θα αναμένει τον τέρπι ΑΕΛ από ΕΛ. Ο Μάρκοβιτς έχει τεθεί νοκάουτ για ένα μήνα, ενώ δεν υπολογίζονται ακόμη Χάμπος Κυριάκου, Παπουλής, Φοπαλά και Γιούστε. Στην Ομόνια, μετά τον αποκλεισμό στο κύπελο, δεν έχουν άλλη επιλογή πέραν της εισόδου στην εξάδα διαμέσου της οποίας θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το αυριανό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα αποκτά ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα, με τους πράσινους να επιζητούν πάση θυσία την νίκη. Ο Ντάρπι Σάιερ έχει τεθεί νοκάουτ λόγω τραυματισμού, αλλά επανέρχεται ο Μανρίκε. Η Σαλαμίνα θα πάει στο Γασίπι με στόχο το βαθμολογικό κέρδος που θα την διατηρήσει σε πλεονεκτική θέση για την εξάδα. Επανέρχεται ο Ντιάγκο. Ντέρπι κορυφή στην Κυριακή στο Τσίριο ΑΕΛ από ΕΛ, η λεμεσανή ομάδα που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κροάτη επιθετικού Αντνάν Αγκάνοβιτς θέλει νίκη κορυφής με τον Κέρκες να μην υπολογίζει στους Ντόσαν Τζούνιορ, Τεξέιρα και Μιτίδη. Ο Αποέλ θα πάει στη Λεμεσό με κεκτημένη ταχύτητα, στοχεύοντας σε άλλη μια νίκη που θα τον διατηρήσει ακλόνητο στην κορυφή, χωρίς νέα προβλήματα απουσιών και ενισχυμένη με τον νεοφερμένο Σλοβαίνο επιθετικό Ρωμάν Μπέζε και Γαλαζοκίτρινη, θα επιδιώξουν την 7η διαδοχική τους νίκη. Στον απόϊχο της έντονης απογοήτευσης που έφερε ήττα από την Ένωση και του νέου ραντεβού με τους Βυσσινείς στο πρωτάθλημα, η ανόρθωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αργεντινού επιθετικού Νίκολα Στεφανέλη με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στο Χόλμης. Στον απόϊχο του σοβαρού τραυματισμού του Ολμές, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες και στο πρωτάθλημα επί της δόξα στην επιστροφή του Ιδιάκεθ στον πάγκο. Στους 16 του Αυστραλιανού Open, ο Στέφανο Τσιτσιπάς ξεπερνώντας το εμπόδιο του Γεωργιανού Μπασιλασβίλη, επόμενος αντίπαλος, το θρυλικός Ρότζερ Φέντερερ την Κυριακή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο πρώτος Έλληνας τενίστας που προκρίνεται στους 16 του Αυστραλιανού Open και την Κυριακή το πρωί θα βρεθεί σε μία ακόμα μεγάλη στιγμή της καριέρας του απέναντι στον ζωντανό θρύλο του τένις Ρότζερ Φέντερερ, νούμερο 3 στον κόσμο, κάτοχο 20 Grand Slam. 20χρονος, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε 2 ώρες και 54 λεπτά για να σφραγίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, νικώντας με 6-3, 3-6, 7-6, 6-4 το νούμερο 20 Γεωργιανό Νικολός Μπασιλασβίλη. Είναι μια από τις καλύτερες στιγμές και κάτι το οποίο ονειρευόμουν να συμβεί. Είναι εκπληκτικό και για μένα και για το ελληνικό κοινό και για όλους όσους θα βλέπουν, ο προπονητές μου πίσω στην Ελλάδα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιστέψει τώρα τόσα χρόνια σε μένα, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μου. Θα είναι μια μαγική στιγμή. Σημαντική νίκη στην Ευρωλίγκα. Πέτυχε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός Πειραιώς επί της Χίμκι. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Ζαλκύρης. Ουσιαστικός, μελετημένος, αποδοτικός Ολυμπιακός μετέτρεψε με όπλο την άμυνα τον αγώνα με τη Χίμκι σε παράσταση για ένα ρόλο. Νομίζω ότι η άμυνα μας ήταν σε υψηλό επίπεδο για άλλη μια βραδιά. Στο πρώτο ημίχρονο βέβαια δώσαμε πάλι πάρα πολλά επιθετικά rebounds, στις οποίες δεύτερες επιθέσεις η Χίμκι ήταν και άστοχη στο πρώτο ημίχρονο. Μπορούσε δηλαδή να ήταν διαφορετικό το σκηνικό, αλλά νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο η άμυνα μας ήταν ακόμη πιο συμπαγής. Το τελικό 71-57 είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς στα μετόπισθεν και ενός εντυπωσιακού πλουραλισμού επιθετικά. Καθώς Παπα-Νικολάου και Βεζένκοφ σκόραραν από 14 πόντους, 13 είχε ο Μιλουτινόφ με 7 rebound, στους 11 πόντους σταμάτησε ο Στρέλνιεκς και στους 10 ο Πρίντεζης, ο οποίος κατέβασε και 8 rebound. Ξεκίνημα με 14-3 για τους Ερυθρόλευκους, η Χίμκι πίεσε για ένα πεντάλεπτο, αλλά τίποτα περισσότερο. 32-22 το σκορ στο ημίχρονο, για να ανοίξει στους 20 πόντους διαφορά, 48-28 στο μέσο της τρίτης περίοδου. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε τον αγώνα, κρατώντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πιο φτωχό επιθετικό απολογισμό στη φετινή Ευρωλίγκα. Αυτά από το μεσημέρι και κάτι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 11 ακριβώς. Παραδίδουμε σκητάλη στο Όλα Καλά και βεβαίως περιμένουμε τις εισηγήσεις σας στη σελίδα μας στο Facebook Μεσημέρι και κάτι. Εκτενής ενημέρωση στις τομές στα γεγονότα στις 8:20. sigmalive.com για διαρκή ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Την εκπομπή σας προσφέρει το Comfort Platinum. Εκρηκτικοί συνδυασμοί αρωμάτων που ξυπνάνε τις αισθήσεις. Comfort Platinum. Φτιαγμένο για εσάς από ειδικούς τα αρώματα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Σκεφτώ, με κοιτάς, σε κοιτώ και δεν έχω πια σφιγμό. Μου γελάς, προσπαθώ εξηγήσω με έναν τρόπο λογικό όλο αυτό που αισθάνομαι για σένα. Δεν είναι τρέλα τη στιγμή, ξέρω τι κάνω. Φίλα μου απόψε όσο μπορείς, ξέρω τι κάνω. Είμαι για πρώτη μου φορά ερωτευμένος. Πες μου πως το κάνες αυτό. Καλό μας μεσημέρι και είναι Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, ναι. Μπράβο. Και είμαστε αισίως την αγαπημένη μας μέρα. Τις αγαπάμε και τις άλλες, αλλά σήμερα είναι η Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι πλέον αγαπημένη μέρα για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και γιορτάζουν και όλα σήμερα ο Αθανάσιος, η Αθανασία. Να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά στον Θανάση, τον αγαπημένο μου, τον ξαδερφό στην Αθήνα. Και σε όσους γιορτάζετε, όσοι έχετε την ονομαστική σας γιορτή και έχετε την μέρα σας σήμερα, να ζήσετε και να χαίρεστε το ονοματάκι σας και τα γενέθλιά σας βέβαια. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, Κωνσταντίνα μου και αγαπημένοι τηλεθεατές. Σήμερα θα σας πω 2-3 πράγματα έτσι πολύ ωραία και σημαντικά. Έναν από αυτά που θα πω είναι ότι έχουμε φτιάξει μια homemade έρευνα όσον αφορά έτσι τα χιόνια και ονομάζεται η έρευνα «Χιονίζει έρωτα». Μη γελάτε, δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι ραντεβού στα χιόνια. Πώς να ανανεώσετε τον έρωτά σας, τις σχέσεις σας και όλα τα σχετικά, διάφορα κολπάκια που μπορείτε να κάνετε και διάφορες ατάκες που μπορείτε να πείτε. Μάλιστα. Για να ξαναζεσταθεί ο κρύος έρωτας. Ο κρύος έρωτας. Επίσης, θα πούμε για την Σπυροπούλου αν είναι ή όχι το κορίτσι του Ατζούν. Και θα πούμε γενικά ποια είναι η σύντροφος η οποία του έχει πάρει τα μυαλά. Που δεν είναι η Σπυροπούλου. Που δεν είναι η Σπυροπούλου. Αλήθεια. Μπορεί να είναι και η Σπυροπούλου, μπορεί και να μην είναι. Α, μάλιστα. Ναι. Και Σπυροπούλου. Και Σπυροπούλου. Και επίσης θα πούμε σήμερα κάτι πάρα πολύ ωραίο που μας έστειλαν λίγο πριν να βγούμε στην εκπομπή. Για κάποιες φωτογραφίες οι οποίες βρέθηκαν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Βρέθηκε ένα φιλμ. Κάποιος πήγε και το καθάρισε. Και είναι φωτογραφίες. Πολύ επικίνδυνα πράγματα. Όχι καθόλου. Είναι από βάφτιση. Από το 87 χρονολογούνται και πρέπει να ανήκουν σε κάποιον. Άρα θα δείξουμε τη φωτογραφία, θα πούμε και το μήνυμα που έχει βάλει ο φωτογράφος και ευχόμαστε να βρεθεί και να μας στείλετε τα μηνύματά σας αν γνωρίζετε ή αν αναγνωρίζετε στη φωτογραφία ποιους θα δείτε για να παραδοθούν τέλος πάντων οι φωτογραφίες. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ξέρεις, υπάρχει μεγάλη πληγή με το συγκεκριμένο θέμα και τις φωτογραφίες και από τον καιρό του 1974 που χάθηκαν πάρα πολλές φωτογραφίες. Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο, σοκ στο παλάτι και εμείς βρεθήκαμε εκεί, πλάκα κάνω, όχι, σοβαρό τροχαίο για τον πρίγκιπα. Για τον πρίγκιπα. Είναι ένα σοφία το παλάτι. Παιδιά, όμως, ο τρόπος που το παρουσιάζουν και μερικά έτσι με site είναι και λίγο αστείος. Δεν είναι λίγο, ρε παιδιά. Δεν είναι λίγο, όμως στη συνέχεια του ρεπορτάζ μας θα δείτε για ποιο λόγο έτσι προκαλεί και λίγο γέλιο αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Εντάξει, ήταν σοβαρό το τροχαίο. Και έλα ο πρίγκιπας Φίλιππος οδηγά. Όχι. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κανένα άτομο της βασιλικής οικογένειας. Ναι, κι όμως.
Κι όμως αυτό σου οδηγούσε. Κι όμως. Αυτό σου οδηγούσε. Κι όμως. Έτσι γράφει το άρθρο, παιδιά. Έλα, ότι πρέπει να τον... Και μάλιστα ήταν μόνος του μέσα στο αμάξι. Πού πήγαινε ο πρίγκιπας? Πού πήγαινε? Μόνος του. Παιδιά, είναι 97 χρονών. Έσπασε το πρωτόκολλο. 97 χρονών. Θέλουν να πεθάνουν και τους αφήνουν. Και δεν λένε να το παιδιά. Δηλαδή, παιδιά, είναι 7 ψυχοί. Και η Βασιλισσά, και ο Κάρα, και ο Φίλιππος. Είχε, ναι, και έκανε επέμβαση το ισχύον του. Αποκτήσαμε δεύτερη Κωνσταντίνα. Που θυμάται μία να τα έκανε και πρέπει να θυμάσαι εσύ όλη την υπόλοιπη ιστορία. Ναι, αλλά εσένα ρωτάω, δεν ρωτάω γενικότερα έτσι. Εσύ κάτι θα ξέρεις εκεί. Παιδιά, η φωτογραφία που θα δείξουμε μετά, δεν ξέρω αν η Άννα η Κρίθ έχει τη φωτογραφία που γελούσαμε πάνω στο γραφείο. Είναι λίγο τρομακτική η φωτογραφία, η αλήθεια. Έτσι, η οπτική γωνία που την τράβηξε ο φωτογράφος, η παπαράτηση, εντάξει, μας προκάλεσε έτσι γέλιο. Ναι. Η φωτογραφία. Τροχείο και γέλιο, ρε παιδιά. Μακάρι πάντα να γελάμε με το τροχείο. Δεν ξέρω πώς να το συνδυάσουμε. Παρ' όλα αυτά θα δούμε. Πάμε, Άντριου μου. Γυναίκα γέννησε ένα μωρό γίγαντα. Και όταν λέμε γίγαντα, εννοούμε ότι ήταν πολύ μεγάλο μωρό. Α, 4 κιλά, ας πούμε. Πολύ πιο μεγάλο. Πόσα κιλά, ας πούμε. Δεν θα πω. Δεν θα πεις. Όχι. Παραπάνω από 4 κιλά. Πιο πολλά από 4. Πιο πολλά από 5. Είναι τέλος το γέννησε. Χωρίς επισκληρίδιο, χωρίς καμιά βοήθεια, μόνη της και φυσικά. Όπου βγαίνουν όλα. Όπου βγαίνουν, Χριστιανά μου. Όλα τα παιδάκια. Και όπου γράφει exit, πότε δεν έπιεγε. Ναι, στην έξοδο εκεί. Συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει είναι 5-6 κιλά, πόσα είναι. Δεν είναι ένα μωράκι 2-3. Ναι, όμως. Έχει βγει. Έχει βγει υγιέστατο, μια χαρά. Με φυσιολογικό το και το. Ζυγίζει ως αδείο δίδυμα. Σε λίγο όμως λεπτά. Δεν θα πούμε άλλα. Ναι, είναι απίστευτη η είδηση αυτή. Πάρα πολύ σοκαριστική όταν τη διαβάσεις. Και μετά η ίδια η μητέρα σε καθησυχάζει. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Και να σας πούμε και για τα κυπριακά ταχυδρομεία, παιδιά. Γιατί έχουμε εξυγχρονιστεί εδώ στην Κύπρο. Πάμε και επιστρέφουμε για να σας τα πούμε όλα. You can feel it, people feel it, rhythm, rhythm, it's my... Είναι καλός μπαμπάς. Είναι τέλειος μπαμπάς. Θα σας το αποκαλύψουμε. Και έρχεται και το κοριτσάκι. Με το πιλάτες φεύγει η κοιλιά. Συγγνώμη, Ανδρέα, που ρωτάω για σένα, αλλά καταλαβαίνεις, ενδιαφέρομαι. Περιορέξεως. Νέο επεισόδιο. Κυριακή στις 5:30. Συνδυασμοί αρωμάτων που ξυπνάνε τις αισθήσεις. Comfort Platinum. Φτιαγμένο για εσάς από ειδικούς τα αρώματα. Η εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι δίνει την ευκαιρία σε ένα τυχερό με τρεις φίλους του για να απολαύσουν μια διανυκτέρευση στο παραδοσιακό πανδοχείο Λινόσιν στην Κακοπετρία. Τηλεφώνησε τώρα στο 931-200, απάντησε σωστά στην ερώτηση που ακολουθεί και μπες στην κλήρωση για να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει μια διανυκτέρευση για 4 άτομα στο Λινόσιν. Σε ποια επαρχία βρίσκεται η Κακοπετρία? Λευκοσία, Λάρνακα ή Λεμεσό? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στη ιστοσελίδα sigmatv.com. Το Super Weekend στην καλύτερη του φάση. Μίλα Pink, συσκευασία 1 κιλό, 2,39. Λούντζα φέτες αγρικία, 37% φθηνότερα, 2,49. Χωριάτικες ραβιόλες, η κουζίνα μου, 37% φθηνότερα, 1,69. Και παντελόνι φούτερ, 9,99. Λίγου, επίσημος χορηγός διατροφής πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και παιδικών πρωταθλημάτων Grassroots. Μαζί σε κάθε φάση. Ξηρός βήχας που επιμένει ή βήχας με φλέματα που σε ταλαιπωρεί? Ξεφορτώσου κάθε είδος βήχα με φυτομπιζολβόν Complete. Με θυμάρι, πεντάνευρο και μέλι καταπολεμά τον ξηρό και παραγωγικό βήχα 100% φυσικά. Και ο βήχας εξαφανίζεται. Για κάθε είδος βήχα πάρε φυτομπιζολβόν Complete.
Καθημερινά εισπνέουμε εκατομμύρια ιούς και βακτήρια που μας ταλαιπωρούν. Φυσιομέρ κάθε μέρα, γιατί καθαρή μύτη υποστηρίζει την καλή υγεία. Με 100% θαλασσινό νερό απομακρύνει τα βλαβερά σωματίδια, μειώνοντας το μισό της ημέρας ασθένειας. Φυσιομέρ. Αναπνεύστε ελεύθερα, φυσικά. Και για άμεση αποσυμφόρηση, Φυσιομέρ Express. Δράσε 2 λεπτά χωρίς να προκαλεί εξάρτηση. Για εκείνον που πηγαίνει με τη λίστα και για εκείνον που την έχει δει σε πίστα, ό,τι καλύτερο είναι εδώ. Για εκείνη που μελετά με προσοχή την κάθε της επιλογή. Για τον μερακλή που στο ψήσιμο πετά και από κρέας ό,τι καλύτερο ζητά. Για εκείνους που μένουν με το στόμα ανοιχτό, αλλά στο φρέσκο δεν δέχονται συμβιβασμό. Για εκείνον που πάει ψαγμένα και βιολογικά. Και για εκείνον που τη βγάζει έξυπνα και οικονομικά. Για όλους, ό,τι καλύτερο είναι εδώ, στα Μετρό. Εδώ ο ήλιος ξυπνά την ομορφιά και σταματά το χρόνο. Εδώ, ένα αρχαίο αμπέλι έχει τις ρίζες του σε λάβα και αναπνέει θάλασσα. Στα φύλλα του, η Απιβίτα ανακάλυψε το ελιξίριο της νεότητας. Νέα Wine Elixir με πολυφενόλες από αμπέλια Σαντορίνης. Βασισμένη στην επιστήμη της επιγενετικής, ξυπνά τη νεότητα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Νέα Wine Elixir. Ξύπνημα νεότητας. Ό,τι καλύτερο και στις σούπερ προσφορές τριημέρου Μετρό. Από 5η 17 μέχρι Σάββατο 19 Ιανουαρίου. Comfort Gold και Platinum 2 λίτρων, μείον 36%. 2,49 μόνο. Δομέστος χλωρίνες 750 ml, 40% φθηνότερα. Μόνο 1,19. Τυρόλο τρικότας 225 γραμμαρίων, μείον 33%. 1,58 μόνο. Φρέσκα τσιπούρα το κιλό, μόνο 6,25. Σούπερ προσφορές τριημέρου Μετρό. Πρόλαβε πολλά δώρα τώρα. Με κάθε νέα σύνδεση κινητής παίρνεις μέχρι και 50% έκπτωση στο μηνιαίο σου πάγιο, μέχρι και τριπλάσιο mobile internet και διαλέγεις και το δώρο της επιλογής σου. Primetel, η δική μας επικοινωνία. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Αφού μιλήσαμε και για τις γέννες. Τι ωραίο θέμα. Πολύ καλό θέμα. Πολύ ωραίο θέμα είναι. Πάρα πολύ. Πολύ. Και από τις δύο πλευρές, και από τους άντρες και από τις γυναίκες είναι ωραίο θέμα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, άλλη μέρα να το κάνουμε αυτό και ας το μιλήσουμε και λίγο μετά που θα έρθει η γέννα του μωρού Γίγας. Απαραγία. Που είναι μεγάλο μωρό και πραγματικά γι' αυτό το συζητούσαμε, γιατί σοκαριστήκαμε για την είδηση αυτή. Πάμε όμως στην πρώτη μας είδηση και στα κυπριακά ταχυδρομεία. Τι έγινε, ρε παιδιά, γίναμε πάρα πολύ μοντέρνοι εδώ στην Κύπρο. Εξελισσόμαστε πολύ ραγδαία και συγκεκριμένα στο ταχυδρομείο δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη, γιατί έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν drones για την αποστολή δεμάτων. Δεμάτων μέχρι 4 κιλά. Τι εννοείς, καλέ? Τι εννοώ? Ότι θα είναι ένα drone, έχουμε φωτογραφίες, θα δεις στη συνέχεια ένα περίπου πώς είναι. Και θα είναι από κάτω το πακέτο μέχρι 4 κιλά. Σοβαρά. Θα υπάρχει πιλότος ο οποίος θα το οδηγεί, θα το πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει, που είναι η αποστολή του δέματος. Και αυτός που θα το παραλάβει θα λέει τον αριθμό ταυτότητας, θα επιβεβαιώνεται και θα το παίρνει. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό θα προσπαθούν να το εφαρμόσουν το 19 με το 20. Μα σοβαρά τώρα. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, απλά το βλέπω εγώ λίγο. Δεν ξέρω ότι είναι πολύ πρωτοποριακό για μας αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε καλά αποτελέσματα με το συγκεκριμένο και δεν παίρνουν, ας πούμε, ο καθένας τα πακέτα του άλλου. Και δεν είναι και λίγο επικίνδυνο? Είναι. Δηλαδή να φας ένα πακέτο στο κεφάλι κάποια μέρα. Αυτό μπορεί όχι. Ναι, ας πούμε, αν χαλάσει ο μοχλός του, ξέρω εγώ. Μπορεί να λείψουν οι μπαταρίες του, μπορεί να ψυγεραμνός πάνω. Ή να το πάρει κάποιος άλλος παραλήπτης και να. Δεν ξέρω. Μα υποτίθεται ότι αυτό εννοώ. Α, έχει και τέτοια κάμερα πάνω. Αφού έχει πιλότο. Όμω, παιδιά, δεν το πάρει. Παιδιά, με θα βγαίνουμε έξω στο δρόμο και να θωρείτε να πηγαίνουμε σε σειρά, ας πούμε. Πακέτα σε σειρά είναι να πηγαίνουν. Ή εξυγχρονιζόμαστε, ρε παιδί. Ναι, αλλά δεν το. Για να το δούμε αν εξυγχρονιστήκαμε όταν γίνει σε πράξη όμως. Δεν είναι αυτό το πράγμα που λείπει από την Κύπρο, ρε παιδί. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που λείπει. Τόσα πράγματα. Τούτο, α πούμε. Όμως, ρε παιδιά, το επάγγελμα του ταχυδρόμου είναι τόσο
Είναι όμορφο επάγγελμα. Είναι έτσι πιο παραδοσιακό. Ναι, αλλά το θέλουμε. Δεν θέλουμε να χαθούν αυτά τα επαγγέλματα λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Είναι αυτό που λέμε ότι η τεχνολογία αυτό εξελίσσεται. Και τα παγκάκια με το WiFi μας λείπουν. Ακριβώς. Εντάξει, τα παγκάκια. Όλα τα έχουμε. Τα παγκάκια, Κωνσταντίνα μου, δεν πιάνουν τη δουλειά κάποιου. Δεν θα στερήσουν δουλειές ανθρώπων. Ναι. Άρα έρχονται οι μηχανές και παίρνουν τη θέση των ανθρώπων σιγά-σιγά. Εγώ δεν τα πιστεύω πάρα πολύ ότι είμαστε τόσο έτοιμοι για αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει όλο αυτό το σχέδιο όταν ξεκινήσει όλο αυτό το project. Μακάρι τέλος πάντων και να βρουν την ευκολία τους οι άνθρωποι. Να μην το δεχτούμε. Μπορεί όμως και να μην έχουν αρκετές. Να μην το δεχτούμε. Αρκετές αιτήσεις. Να κάνουμε διαδήλωση. Να συναχτούμε κάτω στην πλατεία Ελευθερίας που θα την γυρίσει ποτέ. Ναι. Έξω τα ντρόνς από την Κύπρο. Μπράβο. Άρεσε μου να το γράψω. Μπορεί όμως να μην έχουν αρκετές αιτήσεις για τη δουλειά του ταχυδρόμου για να χρειάζονται ας πούμε ντρόνς. Να βάλει μια αναγγελία να δίνει το συνταγημό σου. Δεν θα διαδηλώσουν, δεν θα κάνουν την επανάσταση τους οι ταχυδρόμοι σε κάποια φάση όταν δουν ότι... Εκτός παιδιά, αν υπάρχουν συγκεκριμένα τα θέματα. Εγώ πραγματικά αμφιβάλλω αν υπάρχουν πολλοί ας πούμε, ταχυδρόμοι που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω πάρα πολύ. Ταχυδρόμοι υπάρχουν. Φτάνουν τα γράμματα μας στην ώρα τους, οπότε υπάρχουν. Ναι, οι λογαριασμοί στην ώρα τους. Ναι, οι λογαριασμοί. Δεις λογαριασμό. Τώρα, είναι πολύ ωραίο, παιδιά, να καλημερίζεις τον ταχυδρόμο το πρωί όταν περνάει ο εξωτερικό. Γιατί συμπόρνεται η ώρα 6 και δεν να του πει αν καλημέρα. Κάνει τα σύρνη σου, τα στην αυλή. Γιώργια μου, σε ποια χώρα ζεις. Τι εννοείς. Τι συγχωρείτε, Σάμ, καλημέρα. Εγώ ταχυδρόμου. Δεν τον βρίσκω ποτέ. Και εγώ πάρα πολλές φορές. Εσάς παίρνω ώρες που είσαι... Σε ποια γειτονιά είσαι. Α, μπορεί να στο τέλος είσαι. Όχι ρε παιδιά, κατεβαίνω κάτω. Που περνά... Α, και παίζεις μόνο. Όχι καλέ, κατεβαίνω κάτω να γράψω ένα αυτοκίνητο για να πάμε δουλειά και τον βλέπω που βάλει τα γράμματα στο γραμματοκιβώτιο. Καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Σε ποια περιοχή. Στην Παλουριώτισσα. Την Παλουριώτισσα ο ταχυδρόμος κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Είναι έγκαιρα στην ώρα του. Είναι πολύ όμορφο αυτό να έχεις έναν άνθρωπο, δηλαδή να του λες καλημέρα το πρωί που σε εξυπηρετά. Δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Εμένα μου αρέσει ο ταχυδρόμος, όπως τον Παγωτάρι, όπως τους παλιατζίδες. Και να στείλω και φιλιά στον Χάρη, τους πατατάριδες. Έχω συγγενή ταχυδρόμο. Ο Χάρης μου, φιλιά στον Χάρη, μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να δούμε ρε παιδιά τι θα γίνει με τα drones πραγματικά. Και λέει ότι μέσα στο 2019 θα εφαρμοστεί κιόλας όλο αυτό. Ναι, περάγια με 20. Ας πούμε, βλέπω τις κάμερες που μπήκαν στον δρόμο. Πριν πόσα χρόνια είπαν ότι θα λειτουργήσουν οι κάμερες, πριν πάρα μα λειτουργήσαν, αλλά σταματήσαν για άλλους λόγους. Κάποιες λειτουργούν αυτό όμως. Λέω. Δεν σύφερε κάποιος να λειτουργούν οι κάμερες. Τι μόνο δεν σύφερε κάποιος. Όχι, ήταν τόσα πολλά τα προστήματα που όχι, έτσι γι' αυτό που δεν σε σταματήσαν όμως. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, γι' αυτό είναι που δεν σε σταμάτησαν. Είσαι σίγουρη. Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το φορτίο που ερχόταν από τα προστήματα. Μα σκεφτείτε ότι έρχονταν εκεί που πήγαινε η αστυνομία και έκανε δύο μέσα στον δρόμο. Εκεί πέρα έρχονταν 30-30 προστήματα. Πώς να τα... Proud Cyprus. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Την ώρα που σε καταγράφει η κάμερα, ανάβει ένα φως. Να γελάς την ώρα που σε καταγράφει η κάμερα. Ανάβει φως. Να κάνεις έτσι, δεν. Όχι. Η ευθεία να μην... Ήμουν από την απέραντη. Ήμουν από την απέραντη πλευρά και ήταν βράδυ. Και έρχονταν τα αυτοκίνητα. Όχι εμένα. Τον απέναντι, αλλά άναψε ένα φλάσ και λέω: Ωπα, παιδιά. Αυτό μην τα γυρίσει, δεν είναι παράτσι. Εξωγήινη. Δεν γίνεται. Ήταν και την ημέρα που σχολιάζαμε κάτι με εξωγήινου και λέω: Χριστέ μου. Δεν γίνεται αυτό. Καλά, πλάκα με κάνει. Σταρό μα, πλάκα με κάνει. Αχ, Θεού μου. Λοιπόν, πάμε στην Άντζελα, τη Λέιδη την υπέροχη. Πάμε στη Λέιδη την υπέροχη που είναι μία και μοναδική στο είδο τη και να πούμε ότι βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρνότογλου. Και έκανε ένα απολογισμό ναι. για τη δημόσια εικόνα της, για κάποια λάθη που έγιναν στο παρελθόν και πάμε να δούμε ακριβώς τη δήλωση. Κατάστασες πολύποδες που έπρεπε να θεραθούν οπωσδήποτε. Ήταν δύσκολη επέμβαση, είχα ένα πάρα πολύ καλό γιατρό, τον κύριο Τερζή, τον ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου, αλλά το δύσκολο κομμάτι ήταν μετά, Γρηγόρη μου, το δύσκολο ήταν μετά. Γιατί έπρεπε να κάνω αφωνία, να μην μιλάω καθόλου. Είχα τον γαμπρό μου, ο οποίος μου έκανε πλάκα, πήγε και μου πήρε καμπανάκι, μου πήρε ένα πίνακα που σβήνε, γράψε συνέχεια μέσα στο σπίτι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα την ηρεμία μου και έτσι μπόρεσα όλο αυτό και το πέρασα πολύ ανώδυνα, χωρίς να με στεναχωρήσει καθόλου. Έκοψα και το τσιγάρο
Το έκοψες. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια καπνίστρια. Ακριβώς. Μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Πω. Και καπνίζεις και αρκετά. Ναι. Και δεν έχω νεύρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Το έκανες από φόβο. Δηλαδή σου είπε ο γιατρός και σου είπε ότι είναι... Όχι, ο γιατρός όταν πήγα και του είπα ότι το έκοψα το τσιγάρο, μου λέει, δεν θέλω να το ξαναρχίσεις. Θες, μου λέει, να έχουμε φωνή για άλλα 20-30 χρόνια. Τι θέλεις, του λέω ναι. Μπράβο. Μία μου ξανακαπνίσεις. Τον άκουσα λοιπόν, έκανα φόκους και είπα, δεν κάπνισες ποτέ. Αυτό ήταν τελείως. Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα σου που συμβαίνει πολύποδα στη φωνή σε μια σχέση της κορυφής. Και τέσσερις κιόλας. Τέσσερις, ναι. Τι συμβαίνει σε έναν ερμηνευτή, σε έναν τραγουδιστή, όταν του ανακοινώνουν κάτι τέτοιο? Εγώ έχασα τη γη κατά τα πόδια μου, γιατί η ζωή μου όλη είναι το τραγούδι. Αυτό γεννήθηκα. Αυτό θέλω. Και έλεγα, τι θα γίνει. Μετά από 20 μέρες θα μιλήσεις. Όταν πήγα στην Έλενα την Πατρόκλου και την ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτή μου ξαναπανέφερε τη φωνή μου. Αυτή, από την αρχή ξεκίνησα από προνήπιο, νήπιο και δημοτικό, μέχρι να πάμε γυμνάσιο. Η κυρία Πατρόκλου, να δεν κάνω λάθος για τον κόσμο και μετά ξέρει, λυκείο. Ναι, η Έλενα η Πατρόκλου είναι μία από τις μεγαλύτερες δασκάλες. Φωνητικής. Οπότε ξαναπήγες δηλαδή σαν μαθητούδι μετά την επέμβαση για να σου ξανα... Ακριβώς. Αυτό που λέμε κουρδίσει τις χορδές. Ακριβώς. Τι λες, Βράτζελα, μετά από τόσα χρόνια. Ήρθε η σκέψη ποτέ από το μυαλό ότι τέλειωσαν όλα? Ναι, όταν ήμουνα στο κρεβάτι που λένε που έκανα τη Μαρία της Σιωπής, έτσι αισθανόμουν, έλεγα τι θα γίνει, θα μιλήσεις, θα σε ακούσω, θα πεις κάτι. Κοίταγα τον εαυτό μου στον καθρέφτη μέσα και έλεγα τι θα γίνει τώρα, θα ακούσω ένα δικό σου. Πόσο καιρό πήρε για να το ακούσεις? 22 μέρες. 22 μέρες. Η ψυχολογία του ανθρώπου που πρέπει να τραγουδήσει από την επέμβαση. Άστο. Εκεί αυτό ήταν, το θεωρώ επίσης πολύ δύσκολο. Εκεί ήταν και ευχαριστώ πάρα πολύ σου λέω ξανά την Έλενα την Πατρόκλου. Και μέσα από την εκπομπή σου το μου επιτρέψεις να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο. Τον ερμηνευτή. Ναι. Ο οποίος ήταν 6 ώρα το πρωί στο νοσοκομείο και προσπαθούσε με το χιούμορ του και με αυτά να με κάνει να γελάω για να μου πει ότι εδώ είμαι και μπαίνεις μέσα τώρα, μπαίνεις με όλη σου τη χαρά και θα βγεις παλικάρι. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, δεν μπράβο, έχω κάτι άλλο να πω. Μπράβο. Τέλος καλό, όλα καλά. Μια χαρά. Φανταστείτε πόσο δύσκολα πέρασε, ρε παιδιά. Φανταστείτε, είναι σαν να κρέμεσαι από τις φωνητικές σου χορδές για να κάνεις την καριέρα σου, ας πούμε, και σταματάει εκεί ξαφνικά. 22 μέρες να μην μπορείς να μιλήσεις καθόλου. Παιδιά, εδώ δεν μπορείς να μην μιλήσεις 5-10 λεπτά. Και αυθόρμητες αντιδράσεις. Παραδέχεται και η ίδια ότι ήταν λάθος της το γεγονός ότι κάπνιζε, γιατί δεν τη βοήθησε καθόλου με το επάγγελμα που κάνει. 40 χρόνια ολόκληρα. Αλλά μίλησε και για τη δημόσια εικόνα της γενικότερα, για τα λάθη τα οποία, ας πούμε, έγιναν, τα επικοινωνιακά λάθη. Και αυτό που είπε ήταν το εξής. Ήταν κακές επιλογές οι πίσω, όχι της τηλεοράσεως. Οι πίσω που μου έκαναν κακό και εγώ το έβγαζα μπροστά. Δεν είχα κάποιον να μου πει, όπ, πού πας, εσύ είσαι εθνική στάρ, τι κάνεις εκεί, όχι, απαγορεύεται. Δεν είχα κανέναν. Όλοι μου λέγανε τέλεια, καταπληκτική, σούπερ απίστευτη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει. Κάτσε ρε παιδί μου, όλοι είμαστε τέλεια και καταπληκτικοί. Έχουμε και λατώματα και προτερήματα. Τα έχουμε όλα. Συνεπώς αποδίδει κάποια πράγματα έτσι στους γύρω της, στους κόλακες που μπορεί να συναντήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ιδιαίτερα αν κάνει τέτοιου είδους επάγγελμα, που πάντα θα είναι πολύ εύκολο να λες στον άλλον αυτό που θέλει να ακούσει. Και όλοι πάνω κάτω μπορούμε να ψυχολογήσουμε τον γνωρισμένο άνθρωπο ότι θέλει τώρα να ακούσει, ότι είναι όμορφη, ότι είναι πολύ ωραία ντυμένη, πολύ ωραία ντυμένος, ούτω καθεξής. Θέλει θάρρος να πεις του αλλού και είναι πραγματική αγάπη εδώ. Δεν είναι σε πολύ ωραία σήμερα. Δεν είναι καλά τα ρούχα σου, δεν είναι καλά τα μαγιά σου. Γιατί να πεις του αλλού ψέματα και γιατί να γίνεις κόλακα σε έναν άνθρωπο? Προκειμένου να αποκτήσεις τι? Ναι, βέβαια. Εξαρτάται πόσο κοντά του είσαι, όχι, πόσο ειλικρινής είναι η σχέση. Σημαίνει δεν είσαι ειλικρινής γιατί έχεις κάποια άλλα πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν ή φοβάσαι και θέλεις πάντα να κρατάς μία στάση όλα καλά και όλα ωραία. Ναι. Αυτό δεν είναι καθόλου αυθεντικό. Και μπορεί να φοβάσαι ή μπορεί να έχεις εσύ να κερδίσεις κάτι ίσως.
Ναι, ναι, το συμφέρον σου. Το συμφέρον σου. Ναι. Και να πούμε ότι αποδίδει και η ίδια μερίδιο ευθύνη στον εαυτό τη. Απλά ξέρει, Κωνσταντίνα μου και αγαπημένη συνεργάτη, πολλέ φορέ αυτό συμβαίνει όταν κάποιο άνθρωπο φτάσει σε μία ηλικία. Δηλαδή, περάσουν πολλά χρόνια, έχει εμπειρίες, έχει πέσει, έχει ξανασηκωθεί. Τότε καταλαβαίνει ότι. Α, αυτοί οι άνθρωποι που είχα δίπλα μου δεν ήταν αληθινοί, ήταν κόλακες. Αυτοί που είχα